Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ τελείως λάθος τη διαδικασία. Μπήκαμε σε μια διαδικασία επιλογής προσώπων χωρίς να κάνουμε την αυτοκριτική μας, κυρίως χωρίς να δούμε γιατί χάσαμε τις εκλογές, γιατί πια δεν αρέσουμε, γιατί χάσαμε την αστική τάξη, γιατί χάσαμε κάθε επικοινωνία με τη μεσαία κοινωνικο-οικονομική δυναμική τάξη της ελληνικής κοινωνίας. Και αφού δεν έχουμε επαναπροσδιορίσει στρατηγικές, πολιτικές, φυσιογνωμία, ιδεολογία, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να επιλέξουμε ένα πρόσωπο χωρίς να ξέρουμε τι προτείνει το πρόσωπο αυτό. Θεωρώ ότι έτσι έχουμε μετατρέψει την πολιτική κουβέντα σε καλλιστεία. Και τα καλλιστεία δυστυχώς αφαιρούν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν προσθέτουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θεωρείτε ακόμα και από τις εκλογές που δεν συμφωνείτε με αυτές. Ωστόσο, θεωρείτε ότι κάποιος από τους υποψηφίους είναι κατάλληλος ή δεν είναι κατάλληλος για τη θέση της ή της Προεδρίας. Άμα επέλεγα κάποιον, θα τον επέλεγα με προσωπικά κριτήρια. Αλλά νομίζω ότι έτσι και εγώ θα συμμετείχα σε μια συζήτηση καλλιστείων. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι ψηλότερος, ποιος είναι Βορειοελλαδίτης, ποιος είναι Νοτιοελλαδίτης, ποιος είναι κριτικός. Αν η Μακεδονία βγάζει αρχηγό, αν η Κρήτη βγάζει αρχηγό, ή τα 12 άγγισσα. Ποιος είναι ο επιλαχών στο μέλλον σας? Όλοι οι φίλοι είναι, καλά παιδιά είναι, καλά στελέχη είναι. Το πρόβλημα είναι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι με τους υποψηφίους. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να δει ότι πια έφτασε η στιγμή να επαναπροσδιορίσει τη φυσιογνωμία και την πολιτική της. Να κάνει πρώτα μια κουβέντα ουσιαστική και πολιτική και μετά να δει ποιος είναι ο κατάλληλος που μπορεί να την οδηγήσει μπροστά. Διαφορετικά είναι σαν να ψάχνουμε να βρούμε το κάρο και να το βάζουμε μπροστά από τα άλογα.